τελικά τι ήταν, ρε παιδί μου, αυτό που την οδήγησε στο να πάρει μια απόφαση να αφήσει μια τεράστια λαμπρή καριέρα εδώ στην Ελλάδα και να πάει να ζήσει τη ζωή της ήρεμα και χαλαρά. Αυτό που πιστεύει. Σπουδάζοντας μαθηματικά στην Αμερική. Αυτό που πιστεύει είναι ότι η αγάπη είναι αυτό που είναι το ύψιστο στη ζωή. Αυτό που θέλει δηλαδή είναι η οικογένεια. Την έχει πάρα πολύ ψηλά μέσα της. Και θεώρησε ότι αυτό που έπρεπε να κάνει σε αυτή τη δεδομένη στιγμή της ζωής της είναι να δημιουργήσει μια οικογένεια, να ασχοληθεί με τον εαυτό της, να κάνει σπουδές στα μαθηματικά και σε αυτό που της αρέσει τόσο πολύ. Και ίσως να ασχοληθεί και με τη δουλειά του συζύγου. Εφημία. Πάμε να την ακούσουμε. Εγώ λέω να κρατήσει την ερώτηση στο Σπύρο μία μετά, να δούμε το βίντεο και μετά επιστρέφουμε στην εφημία πάλι. Θέλω να μου πεις πώς έχει αλλάξει η ζωή σου από τη στιγμή που έφυγες από την Ελλάδα, ήρθες εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη για την αρχή, μετά από Ουάσιγκτον. Παντρεύτηκες. Πες μου όλες αυτές τις στιγμές. Έχεις κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου. Το ξέρω. Πώς έχει αλλάξει. Δεν ξέρω, πάμε στο σύντομο μου και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαι άνθρωπος που νιώθω κάτι. Το κάνω με όλο μου το σώμα. Το κάνω με όλη μου την αγάπη και την ψυχή μου, ψυχή. Και μετά όταν νιώθω ότι κλείνει το βιβλίο, κλείνει. So, μετά έλεγα ότι ήθελα να παντρευτούμε, ήθελα να ξεκινήσω την οικογένεια. Δεν αφήνω τη μουσική, γιατί η μουσική μου είναι λατρεία μου. Τη λατρεύω, δεν αντέχω κάποια τραγούδια. Και απλά έχει αλλάξει, αλλά είναι, όχι έχει αλλάξει, απλά πάω σε άλλο επεισόδιο τώρα. Θα σε ξαναδώ, θα σε πιάσω να σε... Αγαπάω πολύ αυτό που κάνω και ο κόσμος στην Ελλάδα με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ τόσα χρόνια, τους λατρεύω. Αλλά και μετά λέω, ξέρεις τι, για την ψυχολογία μου και για τα καλά μου και να μου μπερδευτώ, δεν ξέρω πώς μπορώ να σε το εξηγήσω. Πρέπει να κοιτάξω την οικογένεια επίσης, γιατί ένιωθα ότι έχανα στιγμές από την αδερφή μου, από τους γονείς μου που ξέρουν ότι είμαι στην Ελλάδα και λατρεύω αυτό που έκανα και με τον κόσμο τους λατρεύω. Αλλά στην ίδια φάση μετά λες μέσα σου, ξέρεις τι, να μην ξεχνάμε και την οικογένεια μας, γιατί στο τέλος μόνο αυτό, αν είναι μόνο αυτό, είναι αυτοί που πονάνε για μένα πιο πολύ. Δεν θέλω να χάσω στιγμές. Μετά που πέθανε ο θείος μου, ο θείος Χρήστος, εκεί κάτι μου έστειψε στο μυαλό και λέω, περίμενε. Ξέρεις τι, αν κάνεις οργάνωση, υπάρχουν ώρα για όλα. Και την οικογένεια και τον άντρα σου, και τα παιδιά σου και την καριέρα σου και τις σπουδές σου, όλα ωραία οργάνωση. Και δεν ξέρω, όταν έγινε αυτό, κάτι μου άναψε. Πόσο δύσκολο είναι να αφήνεις πίσω κάτι που έχεις δουλέψει τόσο σκληρά γι' αυτό, γιατί ήταν το παιδικό σου όνειρο. Ξέρεις, πολλοί όταν ήρθαν εδώ είπανε, σίγουροι, γιατί έφυγες μετά από το Eurovision, είσαι τρελή αυτό. Και δεν το έβλεπα ποτέ ότι φεύγω. Δεν το έβλεπα ότι, ξέρω, είπα κλείνω το βιβλίο, αλλά δεν το εννοώ έτσι ότι κλείνω και δεν ξαναγυρνάω. Το έβλεπα ότι ήταν το σωστό πράγμα να κάνω εκείνη τη στιγμή, το νιώθω και ξέρεις τι, προτιμώ να κάνω λάθος, που είναι η δική μου επιλογή, παρά να ακούσω κάποιον άλλον και μετά να πω ήταν λάθος. Καλύτερα να νιώθω κάτι και αν ήταν λάθος ή αν μου άρεσε, θα κοιμάμαι πιο καλά ότι ήταν δική μου απόφαση. Και δεν νιώθω ότι ποτέ το άφησα. Απλά εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι έπρεπε να φύγω. Αλλά είχε υποθεί τότε ότι κάποιος στεναχώρησε, Απλά θα σου πω ότι είχαν μαζευτεί πράγματα. Και ξέρεις τι, φτάνεις στην Ιάρκη που λες, you know what, leave it, όχι, you know, ποτέ δεν έχει να κάνει με τον κόσμο, γιατί το πάντα λέω, γιατί το εννοώ ότι ο κόσμος πάντα με υποστήριξε. Αν δεν ήταν ο κόσμος, δεν θα είχα φτάσει ούτε να με ψηφίσουν για την Eurovision να πάω. Όλο αυτό που έλεγα ότι φεύγω, πιζάω, ήταν για άλλους ανθρώπους που ήταν στην στιγμή. Περομήρα μου, τι κάνεις, γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Πως στην αρχή, πριν ήρθα στην Ελλάδα, είχα πάρει υποτροφία για τη μουσική, γιατί παίζω βιόλα. Και μετά από εκεί, όταν γύρισα μετά από το Eurovision, σπούδασα μαθηματικά. Και έλεγα να πάρω my business degree, γιατί επειδή ο Γιώργος κάνει business, δεν ξέρω, με ενδιαφέρε. Πήγα στα ραντεβούς μαζί του και τον άφησα.
ανθρώπους μιλάνε και τόσα πράγματα που δεν ξέρω, που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό που σημαίνει ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον Γιώργο κάποια στιγμή, να τον βοηθήσει. Θα δουλεύω με τον άντρα μου, πιστεύω, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω. Μου έχει πει άλλα στο γραφείο και αυτά. Και πήγαινα στην αρχή. Αλλά μην θέλω, ξέρει, δεν θέλω. Να μπορεί να κάνω κάτι λάθος ή να. Μην πάει κάτι καλό και να βλέπει το πρόσωπό μου και μετά να πάει σπίτι και να σκέφτεται το πρόβλημα. Όχι. Θέλω να κάνει τα πράγματα του στο γραφείο και μετά να έρθει στο σπίτι και να με βλέπει και να είναι σαν «Αι, γυναίκα μου, θα με μιμήσει». Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα? Πολλά πράγματα. Ο κόσμος, τα φαϊτά, εντάξει, εμένα και τα φαϊτά είμαστε έτσι. Η τρακουλίνια. Περίμενε, η γιαγιά μου θα μου πει, είπες η γιαγιά μου, η βασική ανθρώπους και η ιδέα που τραγουδάω και η σκηνή και αυτά. You know, μ' άρεσε πάντα το live είναι το αγαπημένο μου. Θάλασσα. Έχω ένα μυστικό που κρίνει. Αυτή τη δύσκολη στιγμή εύχομαι να υπάρχει κουράγιο και αγάπη και να ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί είμαστε Έλληνες και πάντα, ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι ερχόμαστε πάνω. Και ότι τους αγαπώ και τους ευχαριστώ που τόσα χρόνια νιώθω μια υποστήριξη και μια αγάπη. Το σέβομαι και ανυπομονώ όταν γεννήσω και με το καλό με τα παιδιά να γυρίσουμε και να δούμε πίσω στη χώρα. Μουσές πω να πω φιλιά σε όλοι στην εκπομπή. Ειδικά στην Ελεονόρα και ευχαριστώ που στείλετε την ευθμία, συγγνώμη εδώ και σας αγαπώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Καλομυράκι, δεν ξέρω αν έχει τρόπο να μας βλέπει και στην Αμερική, αλλά θέλω να τη στείλω ένα τεράστιο γλυκό φιλί στο Μάγουλο. Αυτό που εγώ κατάλαβα από αυτή τη φοβερή συνέντευξη ευθμία μου είναι ότι το Καλομυράκι παραμένει ένα παιδί ίδια. Είναι τόσο αθώα, τόσο γλυκιά, τόσο αγαθή και τόσο αυθεντική που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τη συμβεί τίποτα λιγότερο από το καλύτερο στη ζωή της. Εγώ αυτό που διαπίστωσα ότι είναι ένα πολύ έξυπνο κορίτσι. Γιατί ενώ διατηρεί τον αυθορμητισμό της, την παιδικότητά της, ξέρει τι της γίνεται. Οι αποφάσεις που παίρνει είναι όλες πολύ συνειδητοποιημένες, τις έχει σκεφτεί πάρα πολύ και προχωράει στη ζωή της πάρα πολύ δυναμικά. Σε ό,τι καταπιάνεται, το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και το φοβερό, παιδιά, είναι ότι στο πικ της καριέρας της, η Καλομύρα αποφάσισε να τα παρατήσει όλα αυτά. Νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ τσαμπουκά να το κάνεις αυτό και πρέπει να είσαι πολύ γεμάτος άνθρωπος. Ενώ εσωτερικό τσαμπουκάς, αυτό μέσα σου. Και συνειδητοποίηση, να ξέρεις τι βάζεις πρώτο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν την καριέρα τους πάνω και πουλάνε και τη μάνα τους στο διάολο γι' αυτό. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν σαν προτεραιότητα να κάνουν μια οικογένεια με έναν άνθρωπο να κατασταλάξουν. Είναι όμως σε μια ηλικία παιδιά μικρή. Γιατί η Καλομύρα τώρα, εφημεία δεν ξέρω, είναι 28-29 χρονών, τόσο πρέπει να είναι καλό. Είναι λίγο μικρότερη, είναι γύρω 27. 27 χρονών λοιπόν, 27 χρονών να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Έχει καθυστερήσει. Πάντως την έδωσε στο επίμαχο και είπε γιατί έφυγε, είπε ότι είχαν μαζευτεί πολλά. Και ότι απλά είπε ας τα αφήσω και ας προχωρήσω. Δεν ξέρω αν συζητάει για πράγματα που στεναχωρούν. Δεν θέλει να συζητάει για πράγματα που στεναχωρούν. Δεν θέλει να συζητάει για πράγματα που στεναχωρούν. Είναι κάτι να έχει γυρίσει σελίδα. Όχι ούτε εκτός κάμερα. Είναι άνθρωπος που βλέπει πολύ θετικά τη ζωή. Και θέλω να πω αυτό που θέλω να σημειώσω: είναι ότι ο Γιώργος, ο άντρας της, τη στηρίζει πάρα πολύ σε όλα. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον θαυμάζει. Μιλάει για εκείνον πραγματικά και συγκινείται η Καλομύρα. Ενώ γνωρίζονται τόσα πολλά χρόνια, είναι ο ήρωάς της ο Γιώργος. Είναι αυτό που είδαμε και στο πρώτο κομμάτι της συνέντευξης, που η Καλομύρα μιλάει για τον Γιώργο με έναν απίστευτο ενθουσιασμό. Καταρχήν είπε τώρα που παρακολουθήσαμε ότι δεν θα ήθελε να δουλεύει μαζί του. Για να μην δημιουργούνται κρίνιες. Θέλετε να δούμε λιγάκι με τη βοήθειά σου και όλα σε εφημεία πώς ζει ο Γιώργος και η Καλομύρα σαν ένα παντρεμένο ζευγάρι. Θα μας πει η Καλομύρα τα πάντα, θα μας πει αν άλλαξε η ζωή της μετά το γάμο. Τι είναι αυτό που είναι και τι κάνει για να κρατάει τη σχέση τους ζωντανή. Θέλετε να ακούσετε συμβουλές από την Καλομύρα. Βεβαίως και θέλουμε, γιατί επειδή έχει ακριβώς αυτή την αθότητα και την παιδικότητα, σίγουρα θα είναι κάτι τρελό, αλλά πολύ εύκολο να το κάνει κάποια γυναίκα. Να βάλω μια παρένθεση. Ναι. Μου είπε η Καλομύρα, off the record, ότι δεν δέχεται ποτέ συμβουλές από κοπέλες που δεν έχουν επιτυχημένες σχέσεις. Ρωτάει, μου λέει, μόνο ανθρώπους που έχουν μακροχρόνιες σχέσεις και ζηλεύει τη σχέση τους. Μπράβο, μπράβο της. Πάμε να την ακούσουμε. Θέλω να μου πει
Σαν σύζυγος πως είσαι. Η Καλομήρα πως είναι σαν σύζυγος. Να προσέχεις το Γιώργο. Πως είσαι σαν σύζυγος. Μου κοίτα, κάνω ό,τι μπορώ. Του κάνω πρωινό, του αρέσει κάτι shake που πίνεις, που είναι φρούτα ή πολύ υγιεινά. Του τα κάνω αυτά. Τι του κάνω. Κρυβανομούρα έχει. Ας σου πω την αλήθεια. Δεν είναι γκρινιάρα. Όταν έρχεται σπίτι δεν είναι. Κάνω χάι, χάι, χάπι μου, θα κάνω κολοτούμπα στην πόρτα. Μόνο που κάνω κολοτούμπα και του κάνω χάι, πώς είναι την ημέρα σου. Και τον βλέπω, καταλαβαίνω. Αν πεινάει, μην μιλάς. Αν έχει όρεξη να μιλήσει, θα μιλήσει εγώ μόνο. Τον αφήνω λίγο, ξέρεις να. Γιατί θέλω να θέλει να τη σπίτι. Κατάλαβες, θέλω να έχει αυτή την ψυχολογία ότι θα πάω σπίτι και θα ξεκουράσω. Συγγνώμη, θα δω τη γυναίκα μου αυτή την ψυχολογία σου. Θέλω να είναι fun στο σπίτι. So, αλλά μετά του λέω, αν έχω σοβαρά πράγματα να του πω, του λέω, listen, πρέπει να σου μιλήσω. Θέλεις τώρα ή θέλεις μετά. Και μου λέει, τώρα ή μετά. Έτσι, αλλά στο κρεβάτι δεν μου μουρίζω. Γιατί θέλω και το δωμάτιο να είναι δωμάτιο που δεν υπάρχει κρίνια. One flesh, granted the fruit of the womb, the joy of her children. Που σου παραγγείλει ο Γιώργος και τι είναι μόνο στα χέρια σου που το κάνεις πιο καλά τη μαμά του. Α, τώρα είπες κουβέντα, τίποτα δεν κάνω καλύτερα από τη μαμά του. Αλλά θα έλεγα ότι που δεν ξέρει να κάνει το shake η μαμά του με τα φρούτα και αυτά να βάζω. Ας πω την αλήθεια, νόμιζα έκανα τέλεια αυγά, αλλά επειδή έμεινε στο σπίτι της τόσο καιρό, είδα πως παγιδεύει και τώρα κάνω τα αυγά. Πώς θα κάνει η πεθερά μου. Βάζει λίγο φέτα μέσα από το διάζει και λίγο γάλα. Oh my goodness, κοίτα. Όταν γυρνάει ο Γιώργος από το γραφείο, περιποιείσαι, δηλαδή είσαι βαμμένη και φτιαγμένη το μαλλιά σου ή είσαι με τη ρόμπα δεμένη και... Κοίτα, όχι, στην αρχή μου... Σαν να ξεκινήσα, αλλά ένας πολύ καλός μου φίλος μου είπε «Καλέ, φτιάξου! Είναι ο άντρας σου!» Και λέω «Μια, αυτά είναι σημαντικά, λέει, ναι, είναι σημαντικά!» Και από τότε φτιάχνουμε κάποιο πρωί για τον άντρα μου, βάβομαι και κάνω τα μαλλιά και όλα. Μετά το γάμο άλλαξε η σχέση σας, τι άλλαξε η ζωή σας? Πιστεύω ότι... τώρα έχουμε δει και πιο πολύ. Πριν το γάμο ή πριν είχα αρβωνιαστεί, συγγνώμη. Να μην σου πω τσακωνόμασταν. Αλλά μετά που είχαμε παντρευτεί και είχαμε κάνει σχέδια, ηρέμησε όλα τα πράγματα και νιώθω και πιο κοντά του. Το ξέρω όλη μου τη ζωή, αλλά νιώθω πιο κοντά του. Είμαστε πιο ήρεμοι, μιλάμε, γελάμε. Ακριβώς αυτά που περίμενε να ακούσω από την Καλομήρα. Και ακριβώς αυτά που πρέπει να κάνει μια τέλεια νύφη, έτσι. Να γυρνάει ο άντρας σπίτι και να είσαι με το χαμόγελο στο στόμα και να περιποιείς. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Σιφλό, όμως δεν το κάνει προσπίτα. Όχι, νομίζω καθόλου. Το κάνει εξαιρετικά πηγαία. Αυτό, αυτό είναι το λάθος της υπόλοιπης. Ότι οι υπόλοιποι το κάνουν και ψηλό. Διθενικά και ψηλό προσπίτα. Εγώ πω ότι άμα το κάνει δίθεν δεν έβγαινε αυτό, γιατί πραγματικά ήταν αποφάση ζωή. Έχει αλλάξει ζωή τη και φαίνεται ότι είναι αφοσιωμένη. Γιατί για να μπορεί να έχει το κουράγιο να κάνει όλα αυτά, να φθενεί από το πρωί, να φτιάξει. Πρέπει να το κάνει από μέσα σου και να θέλει πραγματικά να δώσει έμφαση στου ανθρώπου. Πάντω, παιδιά, εγώ τη ζηλεύω πολύ τη ζωή τη Καλομήρα. Φαίνεται παραμύθια. Παραμυθένια. Η αλήθεια είναι ότι άμα τη συναντούσε, Ελεονόρα. Είναι παραμυθένια ζωή. Αν τη συναντούσε από κοντά, θα ήθελε να μείνει και εσύ εκεί μαζί τη. Είμαι σίγουρη. Εδώ και στην Ελλάδα δεν έχω πρόβλημα. Είχα μια τέτοια αντίστοιχη κατάσταση. Τέλεια θα ήταν. Είναι πολύ ωραία εκεί που μένει η Καλομήρα στην Ουάσιγκτον. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Θα μας κάνεις μια ξενάγηση αύριο. Mm-hmm. Έχουμε ένα πολύ ωραίο έτσι, υλικό να δούμε, γιατί σε έχει ξεγυναγήσει η Καλομήρα και ο Γιώργος στην Ουάσιγκτον. Και όχι μόνο, έχεις πάει και στη Νέα Υόρκη, όπου και εκεί συνάντησες πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Έχεις φέρει πολύ ωραίο υλικό, πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Θα έχουμε τη λόγω να τα βλέπουμε καθόλου την εβδομάδα από το ταξίδι σου στην Αμερική. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ στο σημείο αυτό, Εφημία μου, για την πολύ καλή δουλειά, για τη φοβερή συνέντευξη, για το καλομυράκι μας. Να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας και σε εκείνη εκεί στην Αμερική και σε όλους τους ομογενείς που μας βλέπουν. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ελεονόρα μου, για όλα. Να είσαι καλά, Εφημία μου.